Η νεότερη έκδοση του ρωσικού μαχητικού MiG-31 Foxhound, ονόματι MiG-31i, περιλαμβάνει μία αναβάθμιση κλειδί. Πλέον το αεροσκάφος μπορεί να ανεφοδιάζεται εν πτήση, αυξάνοντας δραματικά το βεληνικές πτήσεις του. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με δεδομένα που αποκάλυψε η ρωσική κρατική υπηρεσία TASS, το μαχητικό αεροσκάφος MiG-31i έχει τροποποιηθεί και εξοπλιστεί με μηχανισμό εναέριου ανεφοδιασμού καυσίμου για να παραταθεί η ακτίνα μάχης του. Μαχητικά τέτοιου τύπου του ρωσικού εναέριου στόλου αεροσκαφών μεγάλου βεληνικούς έλαβαν τη δυνατότητα να ανεφοδιάζονται εν πτήση, αυξάνοντας έτσι την απόσταση στην οποία μπορούν να εμπλακούν σε μάχη, δήλωσε η πηγή του δημοσιεύματος. Αν και η αναφορά αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποιον επίσημο φορέα, πρόκειται για μια πολύ λογική αναβάθμιση δεδομένου του ρόλου που σχεδιάστηκε να αναλαμβάνει το μαχητικό MiG-31 Foxhound. Έχουμε να κάνουμε με ένα μαχητικό αναχαιτιστικό αεροσκάφος μεγάλου βεληνικούς, η ακτίνα δράσης του οποίου είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του. Το MiG-31 είναι στην πραγματικότητα το γρηγορότερο επιχειρησιακό αεροσκάφος μάχης στον κόσμο και βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 4 δεκαετιών η πλατφόρμα έχει λάβει πολλές αναβαθμίσεις, με τη δυνατότητα εναέριου εφοδιασμού να είναι η νεότερη εξ αυτών. Η έκδοση MiG-31i είναι γενικά μία από τις πιο προηγμένες εκδόσεις που υπάρχουν. Μία άλλη πηγή της ρωσικής TASS τόνισε πως είναι λάθος να συγχέεται η έκδοση MiG-31i με την έκδοση MiG-31K, διότι πρόκειται για δύο διαφορετικά αεροσκάφη με διαφορετικούς κινητήρες, ηλεκτρονικά και πυράβλους. Η έκδοση MiG-31K έγινε γνωστή επειδή μετέφερε για πρώτη φορά ρωσικούς υπερηχητικούς πυράβλους Kinzhal. Σχεδιάζοντας την νεότερη αναβάθμιση του αεροσκάφους, ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής και πρώην μοίραρχος της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας δήλωσε πως επιχειρησιακά πλέον το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης θα είναι ευάλωτο σε επιθέσεις πυράβλων Kinzhal. Όσον αφορά την Ουκρανία, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους και τα ανατοϊκά αεροσκάφη AWACS θα πρέπει να εντοπίζουν ταχύτερα τις ρωσικές απογειώσεις MiG-31i εάν θέλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το Κίεβο. Τέλος, να σας ενημερώσουμε πως οι υπόλοιπες αναβαθμίσεις που περιλαμβάνονται στην έκδοση MiG-31i είναι απόρριτες. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για το εν λόγω μαχητικό, τα περισσότερα από τα οποία δεν είναι επιβεβαιωμένα. Φημολογείται για παράδειγμα πως έχουν νέα ηλεκτρονικά συστήματα και ένα ηλεκτρονικό σύστημα απομακρυνσμένου ελέγχου, το οποίο βοηθά το αεροσκάφος να ακολουθεί αυτόματα την επιθυμητή πορεία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.